Θαύματα και θαυμάσια. Μια εκπομπή που ασχολείται με υπερφυσικά σημεία στο χώρο της Εκκλησίας και της Ιστορίας και γενικά με τα μεγαλεία του Θεού. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο συνεργάτης του σταθμού μας, πατήρ Δανίλ Γούβαλης. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή μας επικοινωνία τη τηλεφορείται εν είδη περιστεράς. Ανάμεσα στα υπερφυσικά γεγονότα ανήκουν και διάφορες οπτασίες που κατά καιρούς εμφανίστηκαν σε ορισμένα πρόσωπα. Άλλοι αξιώθηκαν σε όραμα να αντικρίσουν αγίους ή αγγέλους. Άλλοι αντίκρισαν τη Θεοτόκο, την τιμιωτένα των αγγέλων. Και έχουμε και κάποιες περιπτώσεις θεοπτιών. Σε αυτές ανήκει και η όραση του Αγίου Πνεύματος στη μορφή της περιστεράς. Σήμερα θα ξεφυλίσουμε κάποιες σελίδες από τη ζωή δύο Αγίων, ενός από τα μέρη της Ανατολής και ενός από τα μέρη της Δύσεως. Και θα φέρουμε τη σκέψη μας το παράκλητο πνεύμα από ορισμένες φορές την αόρατη δράση του, την καθιστά αισθητή και ορατή. Αρχίζουμε με τον Όσιο Εφραίμ. Τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα, όταν στόλιζε τον Μητροπολιτικό θρόνο της Κεσάριας της Καπαδοκίας ο Μέγας Βασίλειος, έλαμπε στα κλίματα της Μεσοποταμίας ο διάκονος Εφραίμος Σύρος, που ήταν πρότυπο ασκητού, ερμηνευτής της Βίβλου, τρόμος των αιρετικών, εκλεκτός υμνογράφος και μουσουργός, κιθάρα του Αγίου Πνεύματος και νοητός εφράτης της Εκκλησίας. Προηγουμένως ακτινοβολούσε στην ίσιβη της Άνω Μεσοποταμίας, στην γενέτειρά του, αλλά η κατάκτησή της από τους Πέρσες, 363 μετά Χριστόν, τον ανάγκασε να μετακινηθεί στο βορειοδυτικό τμήμα της Μεσοποταμίας, στη μεγάλη πόλη Έδεσα, που επί αιώνες υπήρξε σπουδαίο πολιτιστικό κέντρο. Τα τελευταία 10 χρόνια της ζωής του, 363 έως 373, ο Όσιος Εφραίμ τα πέρασε σε αυτή την πόλη και ελάμπρινε με τις διδασκαλίες του την περίφημη θεολογική της σχολή. Στη Μεσοποταμία έφταναν κάποιες ειδήσεις που χαροποιούσαν υπερβολικά τους χριστιανούς της. Επληροφορούνται ότι στην Κεσάρια της Παλαιστίνης ζούσε εκείνες τις ημέρες ένας περίφημος ιεράρχης που βρισκόταν σε πρωτοφανή ύψη αγιότητος, σοφίας και ποιμαντικής δραστηριότητος. Το όνομά του Βασίλειος. Ο Όσιος Εφραίμ όχι μόνο χαιρόταν, αλλά επιπλέον σκεπτόταν να μεταβεί στην Κεσάρια να το συναντήσει. Και οι σκέψεις του σιγά σιγά γινόταν δυνατή επιθυμία. Και δεν άργησε κάποια μέρα να βάλει πλώρη για την Καπαδοκία. Ο πόθος του έλαβε σάρκα και οστά. Έφτασε στην Κεσάρια. Έτσι η εκκλησιαστική ιστορία πλουτίστηκε με ένα σημαντικό γεγονός που τυπλοφορείται, η συνάντηση του Οσίου Εφραίμ με τον Μέγα Βασίλειο. Το γεγονός αυτό χρονολογείται μετά το 370, διότι σε αυτό το έτος χειροτονήθηκε ο Μέγας Βασίλειος Επίσκοπος σε ηλικία 40 ετών. Και πριν από το έτος 373, δηλαδή το έτος που Όσιος Εφραίμ εκοιμήθη σε ηλικία 67 ετών. Αν συνέβη το έτος 372, τότε Όσιος Εφραίμ ήταν 66 ετών και ο Μέγας Βασίλειος 42. Από τα χρονολογικά δεδομένα βγαίνει το συμπέρασμα ότι για τον Όσιο Εφραίμ αυτή η συνάντηση ήταν κάτι για το οποίο είχε παρακαλέσει τον Θεό να του τη χαρίσει σαν εκπλήρωση επιθυμίας πριν από τον θάνατό του. «Θεέ μου, πριν πεθάνω, αξίωσέ με να συναντήσω τον θαυμαστό του, τον Ιεράρχη». Όταν ο Όσιος Εφραίμ έφτασε στην Κεσάρια, τύχαινε ο Μέγας Βασίλειος να βρίσκεται στον καθεδρικό ναό της πόλεως και να πραγματοποιεί κηρυκτικό έργο. Κατάμεστος ο ναός και ο σοφός ιεράρχης επάνω στον άμβονα ερμήνευε τις γραφές. Τα πλήθη κρέμπονταν κυριολεκτικά από τα χείλη του. Η Θεία Πρόνοια όλα τα ρυθμίζει υπέροχα.
Η πρώτη εικόνα του Μεγάλου Βασιλείου στα μάτια του Οσίου Εφραίμ ήταν η εικόνα του διδασκάλου που τρέφει με το λόγο του τις ψυχές, που σκορπίζει τα λόγια της αιωνίας ζωής. Επειδή ο Οσίου Εφραίμ δεν γνώριζε την ελληνική γλώσσα, είχε μαζί του συνοδούς που μπορούσαν να μεταφράζουν από τα ελληνικά στα συριακά και αντίστροφα. Και αυτοί φυσικά αντίκρισαν πρώτη φορά τον Μητροπολίτη της Κεσαρίας ως κήρυκα του Θείου Λόγου προς το λαό, αλλά δεν είδαν ότι είδε Όσιος Εφραίμ. Ο Άγιος Εφραίμ ήταν γεμάτος με Άγιο Πνεύμα και οι πνευματοφόροι άνθρωποι, όταν συναντήσουν κάποιο πρόσωπο που τους ενδιαφέρει, βλέπουν και αισθάνονται πράγματα που οι άλλοι δεν αντιλαμβάνονται διόλου. Συναντά ένας συνηθισμένος άνθρωπος κάποιον ανήθικο, κάποιον σαρκολάτρη, δεν αισθάνεται τίποτε. Το συναντά και ένας πνευματοφόρος. Αυτός νιώθει να εξέρχεται από το σώμα του μία πέσια δυσοδεία. Επάνω σε αυτό θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά δεν είναι το θέμα μας. Μόνο παραπέμπουμε στον Άγιο Μακάριο τον Αιγύπτιο, ο οποίος αναφέρει ότι οι πνευματοφόροι άνθρωποι γίνονται θρόνος Θεού, γίνονται χερουβίμ, όπως φαίνεται στο όραμα της κλίσεως του προφήτου Εζεκίλ. Εκεί ο Θεός κάθεται πάνω στο άρμα των χερουβίμ και γίνονται πολυώματα χερουβίμ, αποκτούν δηλαδή πολλά μάτια και βλέπουν αυτά που δεν τα βλέπουν οι άλλοι, που ούτε καν τα υποψιάζονται. Ποιος ξέρει τι και τι δεν θα είδαν τα μάτια του Οσίου Εφραίμ στα 66, στα 67 χρόνια της ζωής του. Αυτό όμως που αντίκρισε στο Μέγα Βασίλειο ήταν ό,τι πιο ωραίο. Αντίκρισε ένα φωτεινό και λαμπρό περιστέρι να κάθεται πάνω στο δεξιό ώμο του Μεγάλου Βασιλείου και να του ομιλεί στο αυτί, και αυτά τα λόγια έβγαιναν στη συνέχεια από το στόμα του Ιεράρχου και προσφέρονταν στο λαό. Μη μου πείτε, αγαπητοί ακροατές, ότι το όραμα αυτό του Οσίου Εφραίμ δεν είναι θαυμάσιο, χαριτωμένο, πανέμορφο. Είδε το Άγιο Πνεύμα με μορφή περιστεράς να καθοδηγεί τον ποιμένα των Κεσαραίων στο κηρυκτικό του έργο. Βέβαια το Άγιο Πνεύμα είναι αόρατο, αλλά κατά συγκατάβαση προς την ανθρώπινη αδυναμία, άλλοτε δηλώνει την ενέργειά του σαν φλόγα που θερμαίνει, άλλοτε σαν εφέλη φωτεινή που επισκιάζει και φωτίζει, άλλοτε όπως εδώ σαν περιστερά που χορηγεί λόγια Θεού, άλλοτε σαν περιστερά που κατευθύνεται προς την κεφαλή ενός ανθρώπου που είναι ο εκλεκτός του Θεού, και άλλοτε με άλλο τρόπο, καθώς βούλεται. Το καθώς βούλεται, όπως θέλει, δεν είναι δικό μου, είναι από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, Β11. Ο Όσιος Εφραίμ κοιμήθη το 373. 8 χρόνια αργότερα έγινε η Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδος. Σε αυτήν έλαβε ενεργό μέρος ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, ο μεγάλος πατήρ της Εκκλησίας και αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου. Μετά την Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο, ο Άγιος Γρηγόριος με συνθήκες ηρεμίας επιδιδόταν στο ποιμαντικό του έργο και στις εκκλησιαστικές συνάξεις προς τιμήν ορισμένων Αγίων, όπως του Αγίου Στεφάνου, του Αγίου Θεοδόρου, των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, του Αγίου Γρηγορίου του Θαυματουργού, εκφωνούσε ωραίους λόγους. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις εκοιμήθη μάλλον το 394, σε ηλικία 59 ετών. Μετά το 381 και πριν το 394, κάποιο έτος, πιθανόν σε εκκλησιαστική σύναξη, προς τιμήν του Οσίου Εφραίμ εκφώνησε λόγο που φέρει τον τίτλο «Εγκόμιον εις τον Όσιον Πατέρα ημών Εφραίμ των Σύρων». Στη σύνθεση αυτής της εγκομιαστικής ομιλίας παρακινήθηκε από κάποιο χριστιανό, καπαδόκι μάλλον, που ονομαζόταν Εφραίμ, στον οποίο ο ομώνυμος του Άγιος είχε κάνει ένα θαύμα. Καθώς δηλαδή γύριζε στην πατρίδα του από μακρινή και οδυνηρή αιχμαλωσία, περιπλανήθηκε επικίνδυνα. Πάνω στην απόγνωσή του επικαλέστηκε τον Όσιο Εφραίμ, που ιδιαίτερα τον αγαπούσε, και διέφυγε τους κινδύνους, σώθηκε από βέβαιο χαμό και επίμονα ζητούσε από τον Άγιο Γρηγόριο να συνθέσει ένα εγκομιαστικό λόγο στον σωτήρα του Όσιο.
Αυτό το εγκόμιο που ευτυχώς μας έχει περισωθεί γίνεται λόγος και για την επίσκεψη του Οσίου Εφραίμ στην Κεσάρια. Σημειώνεται μάλιστα ότι τότε ο Όσιος ήταν πρεσβύτης, δηλαδή προχωρημένος στην ηλικία. Σωστά λοιπόν αναφέραμε πιο πάνω ότι ήταν περίπου 66 ετών. Το κείμενο επιλέξει αναφέρει τα εξής: «Δίσαστε εκείθεν επί της Καπαδοκίαν Κεσάριαν υπό του Πνεύματος του Αγίου Οδηγηθείς των Μέγαν Κατίδεν Βασίλειων το στόμα της Εκκλησίας την των Δογμάτων Χρυσήν Αηδώνα». Δηλαδή, φεύγοντας από εκεί, από την αίθουσα της Μεσοποταμίας, ήρθε οδηγημένος από το Άγιο Πνεύμα στην Κεσάρια της Καπαδοκίας. Εκεί δε τον Μέγα Βασίλειο, το στόμα αυτό της Εκκλησίας, το ολόχρυσο αυτό αηδώνει των θείων δογμάτων και διδασκαλιών. Άρχισε τότε ο προχωρημένος στην ηλικία Όσιος να τον καταστολίζει με διάφορα επενετικά λόγια. «Διορατικό γάρ της ψυχής σώματι, περιστεράν αγλαοφανή, εφεζωμένην προς τον δεξιόν τούτου έβλεπε όμον, λόγους αυτό διδασκαλίας χορηγούσαν κακίνων τούτους διαπορθμεύοντα το λαό». Τον καταστόλιζε με πολλά επενετικά λόγια, διότι με το διορατικό μάτι της ψυχής του έβλεπε ένα λαμπρό περιστέρι να κάθεται στον δεξιό ώμο του Μεγάλου Βασιλείου και να του προσφέρει λόγους διδασκαλίας που εκείνος με τη σειρά του τους μετέφερε στο λαό. «Ως υπό τις διδασκούσεις αυτός επτίσμη της περιστεράς, τίστε επιδημίας ίσθετο και Εφραήμ αυτόν είναι τον σύρον επέγνοκε». Το ιερό αυτό περιστέρι πληροφόρησε τον Μέγα Βασίλειο για την άφηξή του και τον έκανε να γνωρίσει ότι εκείνος ήταν ο Εφραίμ ο σύρος. Το Άγιο Πνεύμα που έδειξε στον Όσιο το πνευματικό μεγαλείο του Ιεράρχου ως κήρυκος του Θείου Λόγου, γνωστοποίησε και στον Ιεράρχη τον ερχομό του Οσίου. Το Άγιο Πνεύμα είναι λαλούν, λαλεί, ομιλεί, διευκρινίζει, κατατοπίζει, αρκεί εμείς να είμαστε καθαροί. Όταν είμαστε ακάθαρτοι δεν μπορούμε να ακούσουμε τη φωνή του. Επαναλαμβάνουμε τη φράση που μας ενδιαφέρει: «Περιστεράν αγλαοφανή εφεζωμένην προς τον δεξιόν τούτου έβλεπε όμον». Έβλεπε να κάθεται στο δεξιό ώμο του Μεγάλου Βασιλείου μία αγλαοφανής περιστερά. Η λέξη αγλαοφανής έχει ως πρώτο συνθετικό το επίθετο αγλαός που σημαίνει λαμπρός. Αγλαοφανής είναι εκείνος που έχει λαμπρή όψη. Τι ωραίο που θα ήταν να βρισκόταν ένας καλός βυζαντινός αγιογράφος να παραστήσει τον Μέγα Βασίλειο όπως τον είδε με την διόρασή του Όσιος Εφραίμ, να ομιλεί στο λαό και να κάθεται στον δεξιό του ώμο η αγλαοφανής περιστερά και να του ψιθυρίζει στο αυτή ρήματα ζωής αιωνίου. Να το ευχηθούμε. Πριν προχωρήσουμε σε άλλη διήγηση, συνιστούμε στους αγαπητούς ακροατές ένα σχετικό βιβλίο που τυκλοφορείται: «Γρηγορίου Νήσης, Εφραίμ ο Σύρος, εισαγωγή, κείμενο, μετάφραση, σχόλια, υπό Σεραφείμ Μοναχού, εκδόσεις Ιεράς Μονής Παρακλήτου, Οροπός Αττικής». Εκεί θα πληροφορηθούμε περισσότερα για την συνάντηση του Φωστήρος της Μεσοποταμίας με τον Φωστήρα της Κεσαρίας και φυσικά για το πνευματικό μεγαλείο του Σύρου Αγίου. Thank you.
αφήνουμε τον Όσο Εφραίμ και την Ανατολή και πηγαίνουμε στη Δύση. Θα περιεργαστούμε κάποιες πτυχές από τη ζωή του Αγίου Γρηγορίου Επισκόπου Ακραγαντίνων, δηλαδή μιας περιοχής της Σικελίας, στο νότιο-δυτικό μέρος του νησιού που ονομαζόταν Ακραγαντίνη, τον Ημεΐτα. Εκεί υπήρχε μια περίλαμπρη και πολυανθρωπότατη και πολύ οχυρή πόλη, ο Ακράγας, που ιδρύθηκε το 581 π.Χ. από Ροδίους Δωρείς από την γέλα της Σικελίας. Ο εν λόγω Άγιος έζησε και ήκμασε κατά το δεύτερο ήμιση του 6ου αιώνος, κατάλληλος αργότερα. Γεννήθηκε στη Σικελία, σε μικρή πόλη πλησίων στον Ακράγαντα. Τότε η Σικελία υπαγόταν στους Βυζαντινούς. Σε νεαρά ηλικία μετέβη για προσκύνηση στους Αγίους Τόπους. Ο Πατριάρχης των Ιεροσολύμων, εκτιμώντας την αρετή του, τον χειροτώνησε διάκονο. Επί 4 έτη έζησε κοντά σε Άγιο και Σοφό Ερημίτη, όπου καλλιέργησε πολύ την αρετή αλλά και την παιδεία. Αργότερα βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Τον φιλοξένησε ένας μορφωμένος και ενάρετος μοναχός, ονόματι Φιλάρετος. Εκεί μετέφρασε με επιμέλεια στη λατινική λόγους του Ιερού Χρυσοστόμου. Ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης θαύμασε εκτός των άλλων τη σοφία του και την ευγλωτία του. Δεν τον άφηνε να απομακρυνθεί, διότι θα του φαινόταν χρήσιμος στην αντιμετώπιση αιρετικών δοξασιών, οι οποίες υπήρξαν αιτία να συγκληθεί τότε σύνοδο στη βασιλεύουσα. Πράγματι διέπρεψε στη σύνοδο και κατήσχυνε τους αιρετικούς. Πολλοί από αυτούς επέστρεψαν στην Ορθοδοξία. Κατόπιν επεθύμησε να μεταβεί στη Ρώμη για να προσκυνήσει τα λείψανα των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Ο Πατριάρχης με δυσκολία τον άφησε, διότι ήθελε να τον έχει κοντά του. Στη Ρώμη φιλοξενήθηκε στο μοναστήρι του Αγίου Σάβα. Εν τω μεταξύ ο επίσκοπος που εκπροσωπούσε τον Πάπα στη Σύνοδο, που έγινε στην Κωνσταντινούπολη, εγκομίασε υπερβολικά το πρόσωπό του στους εκκλησιαστικούς κύκλους της Ρώμης. Έτσι έγινε δεκτός εκεί με πολλές τιμές. Τις ημέρες εκείνες είχε χειρέψει στην Σικελία η Επισκοπή Ακραγαντίνων. Παρουσιάστηκαν τρεις υποψήφοι που υποστηριζόταν ο καθένας από ένα μέρος του λαού και τα πνεύματα ήταν πολύ οξυμένα. Δεν μπόρεσαν να καταλήξουν κάπου. Τελικά αποφάσισαν και μετέβησαν στον Πάπα, του παρουσίασαν τους υποψηφίους και ζήτησαν να προβεί εκείνος την επιλογή. Τότε ο επίσκοπος της Ρώμης αποδίθηκε σε αγώνα προσευχής. Πέρασαν τρεις ημέρες. Την τρίτη νύχτα αξιώθηκε να δει κάποιο εξαιρετικό όραμα. Το εμφανίστηκαν δύο άνδρες με αποστολικό ένδυμα και του είπαν: «Από αυτούς που σου έφεραν κανένας δεν είναι κατάλληλος να χειροτονηθεί. Εδώ όμως βρίσκεται κάποιος εκλεκτός φίλος του Θεού που ονομάζεται Γρηγόριος, που είναι κρυμμένος στο μοναστήρι του Αγίου Σάβα. Σήμερα πήγε στο μοναστήρι του Αγίου Εράσμου και κρύφθηκε εκεί για να μην τον βρεις. Αυτό να χειροτονήσεις επίσκοπο Ακραγαντίνων, διότι αυτός είναι εκλεκτός σκεύος του Αγίου Πνεύματος». Συγχρόνως έδειξαν στον Πάπα και μία εικόνα όπου ήταν ζωγραφισμένος ο Γρηγόριος ώστε να γνωρίζει τη μορφή του. Δύο επίσκοποι της περιοχής εγνώριζαν τον Γρηγόριο, διότι είχαν σταλεί από τον Πάπα στη Σύνοδο που έγινε στην Κωνσταντινούπολη. Σε αυτούς ανετέθη να βρουν τον Γρηγόριο. Όταν εκείνοι μετέβαιναν στο μοναστήρι του Αγίου Εράσμου, ο Γρηγόριος τους είδε από μακριά, έφυγε και κρύφτηκε σε κάποια πυκνά δέντρα. Οι δύο αρχιερείς έδωσαν εντολή στον ηγούμενο να τον αναζητήσει και να τον φέρει. Έτσι και έγινε. Τον επήγαν στον επίσκοπο της Ρώμης, ο οποίος του εξήγησε ότι άνωθεν είχε ψηφιστεί επίσκοπος Ακραγαντίνων. Του σύστησε να μην εναντιωθεί για να μην παροξύνει τον Κύριο. Ο Γρηγόριος ζήτησε λίγη διορία χρόνου για να το σκεφτεί. Βρήκε έναν Άγιο άνθρωπο, τον Αβά Μάρκο, και τον συμβουλεύθηκε τι να κάνει. Να σημειώσουμε ότι ο Αβάς Μάρκος συνδέεται με κάποιο θαυμαστό γεγονός που σημάδεψε τη ζωή του Γρηγορίου. Να το διηγηθούμε. Όταν ο Γρηγόριος ήταν 18 ετών, επιθυμούσε πολύ να μεταβεί στους Αγίους Τόπους. Έφυγε λοιπόν με πλοίο από τη Σικελία και πήγε στην Καρθαγένη της Αφρικής. Η Καρθαγένη, δηλαδή η Καρχιδόν, είναι ακριβώς απέναντι από τον Ακράγαντα. Από εκεί έλπιζε να βρει πλοίο για την Παλαιστίνη. Τότε, ενώ ο Γρηγόριος βρισκόταν στον ναό του Μεγαλομάρτυρος Ιουλιανού, του εμφανίστηκε ένας σεβάσμιος μοναχός. Αυτό συνοδευόταν από δύο άλλους, οι οποίοι φαίνονταν να τον σέβονται υπερβολικά. Αυτός ο σεβάσμιος μοναχός κάθισε, ενώ οι δύο άλλοι στέκονταν όρθιοι. Απευθύνθηκε προς τον Γρηγόριο και του είπε ότι η αγαθή μερίδα που διάλεξε δεν θα του αφαιρεθεί. Τον απεκάλεσε και με το όνομά του, πράγμα που συγκίνησε υπερβολικά τον Γρηγόριο.
Στη συνέχεια ο Αβάς του είπε ότι μεταβαίνουν στα Ιεροσόλυμα και θα τον πάρουν μαζί τους, υπακούντας σε κάποια αποκάλυψη που τους έγινε από το Θεό. Πράγματι, οι τέσσερις έφτασαν στα Ιεροσόλυμα. Εκεί κοντά στην πόλη υπήρχε ένα μοναστήριο όπου φιλοξενήθηκαν. Τότε συνέπεσε να είναι η περίοδος της Μεγάλης Τετρακοστής. Την περίοδο αυτή έμεναν στο μοναστήρι. Ο ηγούμενος ήταν πνευματικά ανεβασμένος. Είχε λάβει από τον Θεό προορατικό χάρισμα και προείπε στο Γρηγόριο ότι θα γίνει αρχιερεύς. Αυτό το έμαθε και ο Σεβάσμιος Αβάς που τον έφερε από την Καρθαγένη στα Ιεροσόλυμα. Και αυτός ο Όσιος άνδρας δεν ήταν άλλος από τον Αβά Μάρκο. Επαναφέρουμε τη διήγηση εκεί που σταματήσαμε. Είπαμε ότι ο Πάπας εξήγησε στον Γρηγόριο ότι είναι εντολή του Θεού να χειρετονηθεί επίσκοπος Ακραγαντίνων και ο Γρηγόριος βρήκε τον Αβά Μάρκο και ζήτησε τη συμβουλή του. Εκείνος του είπε να δεχθεί για να μην γίνει παρήκος στο Θεό. Πρόσθεσε και τα εξής. Θυμάσαι τότε εκείνη την Τεσσαρακοστή που φιλεξενούμεθα σε εκείνο το μοναστήρι κοντά στα Ιεροσόλυμα. Θυμάσαι τι σου είπε ο Άγιος Ηγούμενος. Σου προείπε ότι θα γίνεις επίσκοπος. Με αυτά και άλλα λόγια και επιχειρήματα, ο Αβάς Μάρκος τον έπεισε να κάνει υπακοή και να δεχθεί το υψηλό αξίωμα. Αφού ο Γρηγόριος είδε πάλι τον Πάπα και του είπε ότι θα κάνει υπακοή και θα δεχθεί τη χειροτονία, ο Πάπας μαζί με τον Γρηγόριο και με συνοδεία αρχιερέων ξεκίνησαν για τη Σικελία. Οι Σικελοί συγκεντρώθηκαν στον Ακράγαντα να υποδεχθούν τον επίσκοπο της Ρώμης. Απευθυνόμενος εκείνος προς το πλήθος, δεν είπε ότι αποφασίστηκε να χειροτονηθεί ο Γρηγόριος, αλλά χειρίστηκε το θέμα με πολύ ωραίο τρόπο. Αδελφοί τους είπε, ας μεταβούμε στην εκκλησία, να τελέσουμε τη Θεία Λειτουργία και όλοι μαζί να παρακαλέσουμε τον Θεό να μας δείξει κάποιο σημάδι, να μας φανερώσει ποιος είναι άξιος να χειροτονηθεί επίσκοπος. Ο αρχιερεύς της Ρώμης, όπως δείχνουν τα πράγματα, διέθετε μεγάλη πίστη. Πίστευε ότι ο Θεός θα έβρισκε κάποιο τρόπο ώστε να δείξει ποιον εγκρίνει για ποιμένα των Ακραγαντίνων. Έτσι δεν θα συνεχίζονταν οι φιλονικίες που είχαν ξεσπάσει μεταξύ των χριστιανών, οι οποίοι είχαν χωριστεί σε τρεις παρατάξεις και οι μεν ήθελαν επίσκοπο τον Σαβίνο, οι δε τον Κριστιαντίνο και οι τρίτοι τον Έφνουν. Έγινε η Θεία Λειτουργία και Λιτανία. Όλος ο λαός παρακαλούσε τον Κύριο να παρουσιάσει κάποιο σημάδι. Και το σημάδι εμφανίστηκε και ήταν πολύ χαριτωμένο. Μελετώντας βίους Αγίων στα αγιολογικά κείμενα της Εκκλησίας μας, λίγες φορές συναντούμε τέτοιες όμορφες και θαυμαστές περιπτώσεις σαν αυτή που συνέβη στον καθεδρικό ναό του Ακράγαντος τότε στο δεύτερο ήμιση του 6ου αιώνος. Τι συνέβη, ας μας ομιλήσει ο Μέγας Συναξαριστής. Τον δε Γρηγόριον ο Πάπας τον επρόσταξε να είπε εις τον Άβανα το Ιερόν Ευαγγέλιον και όλος ο λαός εθαύμασε την γλυκύτητα του στόματος αυτού. Αφού λοιπόν τελείωσε την συναυτήν, εξήλθε μία περιστερά από το θυσιαστήριον και εκάθισε εις την κεφαλήν του Γρηγορίου. Οι δόντες δε τιού των παράδοξων θαύμα πάντες εξέστησαν και χαίροντας εχειροτώνησαν όλοι οι αρχιερείς επίσκοπων της Ακραγαντίνων Εκκλησίας των Θείων Γρηγόριων. Ο Γρηγόριος, όπως είπαμε, έφερε το βαθμό του διακόνου. Τον είχε χειροτονήσει ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Στη Θεία Λειτουργία, όταν υπάρχει διάκονος, απαγγέλει αυτός το ευαγγελικό ανάγνωσμα. Ανέβηκε λοιπόν ο Γρηγόριος στον Άμβονα και είπε το Ευαγγέλιο. Το απήγγειλε τόσο όμορφα, τόσο γλυκά, που όλος ο λαός γέμισε χαρά και θαυμασμό. Μετά το Ευαγγέλιο είπε τη συναυτή, δηλαδή διάφορα αιτήματα υπέρ του Αρχιεπισκόπου, υπέρ του λαού κλπ. Σε κάθε ένταση οι ψάλτες αναφωνούσαν το Κύριε Λέησον. Τελείωσε η συναυτή. Και τότε συνέβη κάτι που κανείς δεν το περίμενε, που κανείς δεν το φανταζόταν. Ευνηδίως εμφανίστηκε μία περιστερά η οποία πετούσε στον αέρα. Βγήκε από την Αγία Τράπεζα του ναού και πετώντας κατευθυνόταν προς το μέρος του Άμβωνα. Και πήγε και κάθισε πάνω στο κεφάλι του διακόνου Γρηγορίου. Οι Ακραγαντινοί και οι Σικελοί, όλος αυτός ο λαός που βρισκόταν στη Θεία Λειτουργία, γέμισαν από την πιο μεγάλη έκπληξη. Τέτοιο πράγμα δεν τους είχε συμβεί άλλη φορά. Και η μεγάλη αυτή έκπληξη συνοδευόταν και από πολύ μεγάλη χαρά. Εχάρηκαν διότι ο ίδιος ουρανός με το ουράνιο περιστέρι σημάδεψε τον εκλεκτό του. Τον σημάδεψε με τόσο παράδοξο και θαυμαστό τρόπο. Μίλησε ο ίδιος ο Θεός ή καλύτερα μίλησε το ίδιο το Άγιο Πνεύμα, το οποίο είναι το λαλούν,
λαλεί, ομιλεί, υποδεικνύει αυτούς που πρόκειται να γίνουν εκλεκτά σκεύη του. Στη βάπτιση του Κυρίου το Άγιο Πνεύμα εν είδη περιστεράς υπέδειξε ποιος είναι ο αγαπητός Υιός του Θεού, ποιος είναι ο Μεσσίας που επί τόσους αιώνες αναμενόταν. Υπέδειξε για να διαλυθεί κάθε αμφιβολία, αφού κάθε τόσο στην Παλαιστίνη εμφανιζόταν κάποιος που λεγόταν Θευδάς ή Ιούδας Γαλιλαίος ή κάπως αλλιώς και παρίστανε το Μεσσία. Και εδώ στον ακράγαντα της Σικελίας το Άγιο Πνεύμα εν είδη περιστεράς έδειξε ποιος πρέπει να εκλεγεί ποιμήν των ακραγαντίνων. Με το απαλό πεταγμά του, με το θρόισμα των φτερών του, με τις ιεροπρεπείς κινήσεις του έδειξε ότι δεν εγκρίνει τον Σαββίνο, ούτε τον Κριστιαντίνο, ούτε τον Έφλουν, παρόλο που Έφλους ξεχώριζε από τους δύο άλλους, αλλά τον Οσιακό και ταπεινό Γρηγόριο. Έτσι σε λίγο χρονικό διάστημα ο Γρηγόριος χειροτονήθηκε πρεσβύτερος, κατόπιν επίσκοπος και ανέβηκε στον αρχιερετικό θρόνο του καθεδρικού ναού του Ακράγαντα και προσέφερε την ανέμακτη θυσία πάνω στο θυσιαστήριο, στο θυσιαστήριο εκείνο από το οποίο εξήλθε το Άγιο Πνεύμα εν είδη περιστεράς και πέταξε ως τον άμβονα και κάθισε στο κεφάλι του. Αγαπητοί ακροατές, τελειώνοντας πρέπει να ευχηθούμε και να πούμε ήθε με τις ευχές του Οσίου Εφραίμ και του Αγίου Γρηγορίου Ακραγαντίνων να επιστιάζει τις σκέψεις μας και τα αισθήματά μας η αόρατη χάρις του Παρακλήτου, η οποία μερικές φορές γίνεται ορατή εν είδη περιστεράς. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ευχαριστήσεις και στον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο που φρόντιζε τον ήχο. Χαίρετε. Θαύματα και θαυμάσια. Ασχολείται με υπερφυσικά σημεία στο χώρο της Εκκλησίας και της Ιστορίας και γενικά με τα μεγαλεία του Θεού. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο συνεργάτης του σταθμού μας, πατήρ Δανίλ Γούβαλης. Thank you.